gamers, geeks, nerds, anime fans, cosplayers, όλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, με κάλυψες πιστεύω. Σε όλη την κουλτούρα λοιπόν η οποία είναι δικιά μας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα GG. Τι έγινε, μουσική σήμερα, Μουσική σήμερα. Τι έχουμε, αλλαγές. Αλλαγές. Γιατί. Το πρόσεξες βλέπω. Είναι, φαίνεται. Λοιπόν, θα πω μια μικρή ιστοριούλα, η οποία θα με καταλάβουν οι gamers εκεί έξω. Ήμουν άρρωστος για μια εβδομάδα. Δεν πήγαινα δουλειά κτλ. Κτλ. Οπότε ένας gamer, όταν είναι άρρωστος και αναγκάζεται να κάτσει σπίτι, δεν πάει σχολή, δουλειά κτλ. Κάθε και γίνει σαν games γιατί είναι άρρωστος, τι άλλο να κάνει σπίτι του. Σωστά. Εντελώς τυχαία. Οπότε βρήκα και εγώ λίγο χρόνο, έλειωσα λίγο Witcher, το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το λιώσω και δεν είχα το χρόνο. Και όταν γίνει εκεί πέρα, καταλαβαίνει. Τώρα μουσια αφήνονται, είσαι στο PC μόνο. PC, και μετά όταν τελειώνει η φάση. Βγαίνεις και λες, καλό είναι το μουσί. Μπράβο, αυτό ακριβώς έπαιξε. Okay. Είδα το μουσί, λέω εντάξει, τώρα άστο, ας τα αφήσουμε όλα. Έχει και ο Γκέρα το βρίβια λίγο. Λοιπόν, να γράψουμε στα comments, αν τους αρέσει το μουσί ή να το κόψω. Πάμε. Εντάξει, ωραία, πάμε. Μενού. Μενού. Θα ξεκινήσουμε με μενού λοιπόν. Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα, στην καινούργια σεζόν να πάμε για League of Legends. Θα δούμε λοιπόν League of Legends από Game. Το βασικό κομμάτι της εκπομπής μας. Επίσης, θα δούμε τα νέα μας από το Game World, όπως κάθε Δευτέρα. Θα πάμε AFK. Για cosplay. AFK για cosplay. Επιτέλους, την άλλη φορά το είχαμε ξεκινήσει με cosplay. Είχαμε καιρό να δείξουμε. Έχουμε φέρει μια cosplayer εδώ πέρα. Το περιτριγυρίζαμε από την αρχή. Ακριβώς. Σήμερα το έχουμε κανονικά. Πολύ ωραία. Καταρχήν, να πούμε ότι ακολουθήστε μας στο Facebook, στο YouTube, στο κανάλι μας, στο κανάλι του Star, παντού. Έχει γίνει και ένα καινούριο σαϊτάκι Web TV Star Channel. Μπείτε, αξίζει η φάση. Ελάτε εκεί να βλέπετε τα βιντεάκια μας κτλ. Εκεί βλέπουμε την εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 10 live. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, Facebook page GG, όπου όλα μας τα νέα, όλοι οι διαγωνισμοί, όλα μας τα βίντεο, τα κυκλοφόρητα, τα πάντα αποστάρονται εκεί. Και το YouTube channel μας που έχει όλες τις παλιές εκπομπές, καθώς και όσα βίντεο. Δεν προβάλλουμε ολόκληρα από συνεντεύξεις και τα λοιπά, μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Θα πάρω εδώ λοιπόν που πες για διαγωνισμό και θα πούμε ότι τώρα εδώ από κάτω, κάπου εδώ, εντάξει μπορεί να μην το πει τυχερό κιόλας, περνάει ο τυχερός ή τυχερή, δεν ξέρουμε, από το φοβερό δωράκι που είχαμε από Anime House, Assassin's Creed, έτσι με ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά τη χρονιά. Πολύ ωραίο, είναι φοβερό δωράκι, πραγματικά. Θέλουμε όποιος το πάρει, που δεν ξέρουμε ποιος βέβαια, να το πούμε αυτό, έτσι. Θα το δείτε κι εσείς, θα το δούμε κι εμείς, γιατί πολύ απλά δεν το διαλέγουμε εμείς το ποιος το πάρει. Όποιος το πάρει όμως, σε όποιο event μας δει, θέλω να έρθει έτσι με τον έτσι Blade. Έτσι με τον Blade. Και να μας το δείξει. Να το δούμε. Σωστό. Και φυσικά, συνεχίζουμε με διαγωνισμούς. Ναι, αλλά να πούμε κιόλας από πού το πήραμε αυτό. Να ευχαριστήσουμε. Εντάξει, σε loud, αλλά έτσι πρέπει γιατί τα παιδιά το αξίζουν. Anime House Θεσσαλονίκη. Πηγαίνετε από εκεί, δείτε τους. Το καλύτερο πράγμα είναι αυτό. Είναι φοβερή τύπη, φοβερή φάση το μαγαζί. Έχουν και online shop όμως. Πολύ βασικό. Μπορείτε να μπείτε να μπρεζάρετε, να δείτε τα πάντα. Έχει φοβερά πραγματάκια το Anime House. Ό,τι γουστάρετε από Anime fans, τέτοια όλα εκεί υπάρχουν. Φιγούρες, βιβλία, τα πάντα. Όλα. Μπείτε, τσεκάρετε Anime House. Καλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα για Anime Staff. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Ωραία. Και εφόσον λοιπόν μιλάμε για διαγωνισμούς, πάμε για τον διαγωνισμό που θα έχουμε για την επόμενη εβδομάδα. Το οποίο έχουμε το δώρο εδώ. Έτσι ακριβώς και από ένα άλλο φανταστικό κατάστημα και φανταστικό είναι το. Fantasy Shop λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε να το πάρουμε. Το έχουμε εδώ πίσω τα δωράκια. Θα είναι τρία. Θα είναι τριπλός ο διαγωνισμός της άλλης εβδομάδας. Οπότε θα στείλω πολύ δυνατούς. Ο πρώτος θα κερδίσει αυτό. Να το δείξουμε. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι με μινιατούρες Terminator Genesis. Είναι βασισμένο στον κόσμο του Terminator, το καινούριο που βγήκε. Το οποίο παίζει βέβαια και ο Σβαντζενέκερ. Σκάει μέσα μύτη. Και παίζει και η κοπελίτσα που παίζει τώρα στο Game of Thrones εκεί πέρα, ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, πολύ δυνατό δωράκι. Είναι γύρω στο κατοστάρικο. Ναι. Εντάξει, φοβερό με μινιατούρες. Με μινιατούρες και τα λοιπά. Ήρθε η ώρα του Skynet, φίλε. Αυτά. Λοιπόν, αλλά... για πιάσεις ή τα άλλα. Πάμε, θα κάνω εγώ τώρα την επίδειξη. Πάμε για τον δεύτερο νικητή. Μπράβο. Θα έχουμε φοβερό βιβλίο. Starcraft. Ή Δαίμονες του Παραδείσου. Από τις κλασικές ιστορίες των Τέραν. Θα είναι πολύ ωραίο. Σταρκαφτάρα, fans, δώστε αβέρτα. Ωραία. Και για τον τρίτο, πάλι Starcraft. Έχουμε δωράκια πάνω στην κουλτούρα μας, έτσι βλέπετε. Πάλι Starcraft. Για σας. Δύο βιβλιαράκια για τον επόμενο. Η σκιά των Ζελνάγκα και η σταυροφορία του Liberty είναι το 1 και το 2 από την πάλι original series του Starcraft. Έχω διαβάσει το πρώτο. Το δεύτερο όχι ακόμα, δεν έχω βρει το χρόνο. Πολύ καλό. Δώστε όλοι fans. Ωραία. Και όχι μόνο. Είναι μια καλή ευκαιρία να όσοι δεν ξέρετε και τον κόσμο του Starcraft να τον γνωρίσετε. Μια χαρά. Σούπερ. Τα δείξαμε, έχουμε να δείξουμε δωράκια στην κομπή, έχουμε δείξει ποτέ έτσι. Νομίζω άλλη μια φορά πιο παλιά. Ναι, ίσως. Τέλος πάντων. Πάμε. Fantasy Shop λοιπόν, ωραία. Για μινιατούρες, παιχνίδια φαντασίας, βιβλία. Ό,τι γουστάρετε και εκεί, κάτω στη Βικτόρια για τους Αθηναίους περισσότερο. Πολύ, θα βγει ο διαγωνισμός και θα τον δείτε. Ζούμε. Από την εβδομάδα που έρχεται. Σωστά. Ωραία, πάμε.
όπως ξεκινάμε πάντα, θα δείξουμε κάποια βίντεο. Το πρώτο βιντεάκι είναι από ένα event, το οποίο θα δώσω εγώ εδώ στεγνά το Στέλιο εδώ πέρα, ο οποίος μου την έπαιξε λίγο άρρωστος εκεί πέρα τη φάση. Θα πω την αλήθεια. αυτό τον καιρό στη ζωή μου υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες με έχουν τραβήξει λίγο πίσω. Η μία λέγεται Starcraft, η άλλη λέγεται Heroes of the Storm. Οπότε, έτσι, οπότε δεν βρέθηκε στο event. Δεν μπορούσα να βρεθώ στο Athens Con. Το μετανιώνω όμως χωρίς πλάκα, δεν μπορούσα για άλλο λόγο να πάω. Έμαθα όμως, μου είπες εσύ, Τζόρτζο, ήταν φοβερά. Ήταν φοβερά. Ήταν ένα event το οποίο πρέπει να γίνει παράδοση. Ήταν μεγάλο για τα δεδομένα της Ελλάδας. Είναι αυτό που θέλουμε. Ήταν ένα Comic Con με το έξτρα στοιχείο ότι έγινε σε πολύ μεγάλο χώρο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Να ανοίξει, να μπει μέσα ο καθένας να κάνει βόλτες. Εκεί πέρα στο Taekwondo που έγινε κτλ. Ωραία, πάμε. Μιλάμε πολλά, ναι. Το καλύτερο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε. One con to rule them all. Ο Πάπα, λάθος. Αυτό είναι από το The Rings. Seven cons, one throne. Εντάξει, το πιάσαμε. Αυτό είναι Game of Thrones. Βρισκόμαστε στο Athens Con. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σε μια εξτραβαγκάντζα εκδήλωση της geek κουλτούρας. People have many dreams in life. To climb the tallest mountain, to become rich, to meet their favorite character of a TV show. One of those dreams of mine becomes reality today. Hello, Miltos. Γεια σας. Γεια σας. How are you today? How do you see this convention in Greece? Is it the big one? Hey, listen, it's I like any excuse to come back to Greece, wow. Okay? And especially to come to Athens. I think it's been 6 years since I was here last. But it's great. I mean, it's looking good. My sword fighting class was sold out this afternoon. So, you know, it's good. Okay. I'm enjoying it. It's so nice to find so many geeks and Greeks in one place. Είπαμε να πάρουμε μια μίνι συνέντευξη εδώ πέρα από τον Γιώργο Μπανάβο, ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα μαζί σε κάποια πράγματα τα οποία ασχολιόμουν και εγώ παλιά. Βέβαια, όχι με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ παίζα Warhammer και τέτοια με μινιατούρες, στρατιωτάκια κτλ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως είναι το. Λέγεται War Machine and Hordes. Είναι ένα παιχνίδι επιτραπέζιο στρατηγικής και με μινιατούρες. Συνδυάζει χόμπι και παιχνίδι μυαλού. Είναι στην Ελλάδα από το 2010, βέβαια είναι πιο παλιό, γύρω στο 2000 με το 1999, είναι αμερικάνικο. Είναι της Privateer Press, είναι το καινούριο best thing που υπάρχει αυτή την εποχή στο τραπέζι με τις μινιατούρες. Μάλιστα. Θα πω την αλήθεια. Ήταν μεγάλη τιμή που μίλησα με τον Σύρο Φορέλ. Αλλά ευτυχώς δεν ξέρει ελληνικά καλά. Οπότε μπορώ να πω ότι ο τύπος έκανε επική σκηνή. Παιδιά, θα σου το δώσω εδώ πέρα τώρα. Πάω να του μιλήσω και μου κάνει στάκα. μου λέει I have beer, I'm okay. Σηκώνει την πίρα και παίρνει τη μισή καπάκια. Τι λες. Και περίμενα. Αυτά γιατί δεν τα έγραφες κάμερα. Περίμενα ακόμα το μικρόφωνο. Του κάτω. Εντάξει, Θεός. Είναι ρε παιδί μου χαρούμενος άνθρωπος. Ωραία φάση. Ναι. Η ρολή μου, φοβερός. Και μάλιστα όταν είχα δει την πρώτη σεζόν, ήταν από τους αγαπημένους μου. Πραγματικά ήταν από τους αγαπημένους μου ήρωες. Δηλαδή αυτές οι λίγες σκηνές που εμφανίζεται, αλλά η σκηνή που λέει τις ατάκες του. Φοβερή. Εντάξει, δίδαξε water dancing εκεί πέρα. Έκανε μαθήματα ανά κάποιες ώρες. Πήγαινε εκεί πέρα, ας πούμε, σου δείχνει εκεί με σπαθάκι κτλ. Ήταν φοβερός ο Σύριο. Ήταν φοβερό το event. Έχασε που δεν ήρθες, θα το ξαναπώ. Είδαμε πλάνα. Είχε board games. Είχε λίγο. E-sport κομμάτι, λίγο video gaming κομμάτι. Σίγουρα θα θέλει να το αναπτύξει αυτό το πράγμα, αλλά είχε. Εντάξει, σε τόσο μεγάλο χώρο σίγουρα χωράνε τα e-sport, δεν το συζητάμε. Θα μπορεί να γίνουν πολύ ωραία πράγματα για εκεί, θα δούμε. Και full comics. Μπορεί του χρόνου να κάνουμε εμείς κάτι. Ωραία. Αυτά με το Athens Con. Φεύγουμε από το Athens Con.
Και πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ναι, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αλυσίδα Netcafé. Ναι. Τα InSpot. Και θα μιλήσουμε για τα InSpot, αλλά θα το κάνουμε μετά το βίντεο. Οκ, okay, πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο πρώτα. Μετά από όλα αυτά που είδαμε, δεν μπορούσαμε να μην έρθουμε να παίξουμε. Ο Στέλιος είναι ήδη μέσα, σε λίγο πάω και εγώ για full gaming, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι και εσάς, εννοείται όχι. Λοιπόν, GG και InSpot, προσφορά για όλους σας. Μπαίνετε www.insport.gr / GGTV. Πάμε πάλι, www.insport.gr / GGTV και θα πάρετε 10 ώρες, θα σας έρθουν, θα γράψετε εκεί τα στοιχεία σας μόνο και θα σας έρθουν στο λογαριασμό σας. Full gaming για εσάς από GG και InSport. Σε ένα πάρα πολύ μικρό βίντεο είδαμε κάποια πράγματα για τα InSpot, για την αλυσίδα, για το Netcafé και η ισορροπία κτλ. Θέλω να πω το εξής. Κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια, μια μεγάλη προσωπικότητα του gaming, σοβαρή και μεγάλη προσωπικότητα του gaming, δεν θα πω όνομα, μου είχε πει την ατάκα ότι τα Netcafé σκοτώνουν τα eSports. Mm. Μου το είχε δικαιολογήσει κάπως, τέλος πάντων είμαι αντίθετος σε αυτήν την άποψη, θα το πω. Αρκεί να γίνονται πράγματα όπως κάνουν τα InSpot. Τα InSpot υποστηρίζουν τα eSports, έχουν γαντζωθεί επάνω τους. Φυσικά εννοείται ότι είναι μια λυσίδα Netcafé, πρέπει να διαφημιστεί. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει κινήσεις που δείχνουν ότι όχι μόνο δεν θέλουν να πάνε πίσω τα eSports, αντιθέτως θέλουν να τα βγάλουν μπροστά. Εγώ θα πω το άλλο, στην δικιά μου εμπειρία, σαν παιδί που πήγαινα και εγώ σε Netcafé και πραγματικά εκεί χτιζόντουσαν οι παίχτες, εκεί. Γινόντουσαν οι ομάδες. Εκεί γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ακριβώς. Οπωσδήποτε ένας χώρος άκρος gaming. Όποιος έχει λιώσει ώρες μέσα στα Netcafé το ξέρει. Και πόσο μάλλον τα Netcafé να μην σε εκμεταλλεύονται μόνο στιγμά, αλλά να υποστηρίζουν και την όλη φάση. Ακριβώς. Να επιστρέφουν λεφτά στο community. Ουσιαστικά. Να πούμε αυτό, ότι έτσι κάπως είχε πάει η συζήτηση και εκεί μπορώ να του δώσω ένα δίκιο. Ότι υπάρχουν κάποια Netcafé που μπορούν να το κάνουν αυτό. Εντάξει, okay. Τα InSpot δεν είναι. Τα InSpot έχουν κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Είδαμε και στο τελικό στη ΔΕΦ που η ομάδα του, η DD. Βγήκαν δεύτεροι, δώσανε το έπαθος σε φιλανθρωπικό σκοπό, πολύ δυνατό, μπράβο. Έτσι. Και γενικά έχουν χώρους, φτιάχνουν τον κάθε χώρο για τον παίχτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και όταν όσο προχωράει το gaming και τα e-sports στην Ελλάδα, χρειάζονται χώροι στους οποίους μπορούν οι ομάδες να παίξουν σοβαρά. Δεν είναι αστεία πλέον. Μπράβο. Είναι μεγάλοι αγώνες που δίνουν τα παιδιά πολλές φορές. Θέλει σοβαρές αρένες, θέλει τα πάντα. Και φυσικά το Mansion, έτσι, το οποίο είναι κυρίως σπονσορισμένο από τα e-sport. Το οποίο είναι επανάσταση για την Ελλάδα. Πολύ σημαντικό βήμα. Είναι. Λοιπόν, αυτά. Πολύ ωραία. Είδαμε και το βιντεάκι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Να συνεχίσουν την καλή δουλειά. Αυτά θέλουμε στα eSports. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε και να πάμε επιτέλους να παίξουμε League of Legends. Επιτέλους ώρα για game. Και ερχόμαστε με το αγαπημένο των Ελλήνων παιχτών. League of Legends. Εντάξει, και τη παγκόσμια κοινότητα μπορούμε να πούμε. Είναι αγαπημένο παιχνίδι το League of Legends. Να πούμε ότι ήρθαμε στην τρίτη εκπομπή πάλι, έτσι. Και την περσινή χρονιά έχει γίνει το ίδιο. Νομίζω, ναι. Το έχει μοίρα του. Το έχει μοίρα του League. Ωραία. Και έχουμε έρθει εδώ με έναν πάρα πολύ καταξιωμένο Έλληνα παίχτη. Πριν πούμε ποιον όμως. Ωραία. Θέλω να πω ότι ακολουθώντας τη φιλοσοφία που κάναμε και στο Hearthstone, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε λίγο στα παιχνίδια. Tips για εσάς από τους καλύτερους για να δείτε πώς να παίζετε κάποιους χαρακτήρες ή κάποια decks αντίστοιχα όπως κάνουμε στο Hearthstone. Λίγο pro play. Να είναι λίγο education όλο αυτό, να κερδίσετε κάτι κι εσείς παρακολουθώντας έτσι γουστάρως, να μάθουμε έτσι
το κάτι παραπάνω, αυτό που κάνουν οι προ. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να παρουσιάσουμε τον, ποιος είναι αυτός ο προ. Τον φίλο και γνωστό στη σκηνή του League of Legends. Nickname Oath, Νίκο Χαραλάμπελη. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Νίκο. VG Oath, σωστά. Καλώς ήρθες στο GG, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και θα μοιραστείς με το κοινό μας τα μυστικά του League of Legends. Θα προσπαθήσω. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα για το παιχνίδι και τους χαρακτήρες κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο να μας πεις εσύ ένα πολύ γρήγορο βιογραφικό δικό σου όσον αφορά το παιχνίδι. Εγώ παίζω από την αρχή του LoL, από τα πρώτα season, από pre-season μάλιστα. Η πρώτη μου ομάδα ήταν η Team Web. Τη σπάσαμε μετά και φτιάξαμε τους Void που τους κρατάμε μέχρι και σήμερα. Μαζί μου σε όλο αυτό ήταν πάντα ο owner, ο Μπάμπης Ραστόπουλος. That's love, τον έχουμε δει κιόλας. Χαιρετισμένο στον Μπάμπη. Εδώ πέρα. Ήταν στην προηγούμενη φορά που κάναμε League of Legends. Όχι με τα grills. Πάντα μαζί ενίοτε και συνεχίζουμε μέχρι τώρα competitive. Ωραία, super. Να ρωτήσω εγώ πάνω σε αυτό που ρώτησες και να θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά να μου πεις ποια πιστεύεις ότι είναι, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο σου κατόρθωμα, η μεγαλύτερη σου επιτυχία στο League of Legends. Να πεις αυτό ήταν, ένιωσα φοβερά που πήρα αυτή τη θέση σε αυτό το τουρνουά. Ποιο ήταν? Νομίζω ότι ήταν η Death, η προηγούμενη, που αν και η DD ήταν το μεγάλο φαβορή, καταφέραμε και τους κερδίσαμε. Από εκεί και πέρα έχουμε βγει έξω δύο φορές, μία στο Βουκουρέστι, μία στη Βουδαπέστη. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ πρόσφατο. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Αλλά πες συνέχεια. Και η δεύτερη θέση στο, League of στο Greek Legends, νομίζω. Στο Greek Legends, ναι. Και αυτό μεγάλη επιτυχία, δεν ήταν. Πριν λοιπόν πάμε σε αυτά, μου έλεγες πριν που συζητάγαμε ότι έπαιζες και Dota, έτσι. Οπότε η ιστορία σου ξεκινάει από MOBA games και ναι, παλαιότερα. Ναι, το έπιασα πάρα πολύ επιφανειακά, casual, full, τελείως. Απλά μου έδωσε μια ιδέα για να μπορώ να συνεχίσω στο LOL. Και μετά LOLάκι και κόλλησες, ναι, ναι. Ωραία. Άλλο αγαπημένο παιχνίδι εκτός από το LOL? Starcraft. Τόσο παίχτης δικός μου. Δικός. Hots έχεις δοκιμάσει, που είναι και αυτό MOBA? Πάρα πολύ λίγο. Δύο τρεις ήρωες και ελάχιστα games. Και πιστεύεις ότι το LOL είναι το παιχνίδι σου, έτσι? Για τώρα το πιστεύω, ναι. LOL και ελληνική σκηνή. Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα? Τι πρέπει να αλλάξει για να γίνουν ακόμα καλύτερα? Γιατί εντάξει, γίνονται καλύτερα στο περνάει ο καιρός. Αλλά... Να πούμε ότι το συζητάγαμε και εκτός εκπομπής. Τον είχαμε βάλει κάτω και του δίναμε εκεί full πίεση ερωτήσεις. Αλλά να μας τα πει live, γιατί ενώ έχουμε τόσο καλή ελληνική σκηνή, αυτή η ελληνική σκηνή δεν πάει καλά έξω. Δεν πάει LCS τώρα, μην λέμε ότι να είναι. Δεν πάει LCS. Γιατί? Την άποψή σου. Πολλοί το ξέρουν αυτό, ότι δεν πάμε και δεν πρόκειται να πάμε έτσι. Δεν είναι τόσο έλλειψη ταλέντου, αλλά όπως λένε και όλοι και είναι καραμέλα πλέον, είναι έλλειψη νοοτροπίας. Το ξέρουν όλοι αυτό. Είναι η αφοσίωση, είναι η πόρη, είναι το να βγάλεις στην άκρη το εγώ σου και να παίξεις για την ομάδα, για ένα παιχνίδι που είναι team game άλλωστε. Αλλά πιστεύω το κύριο μέλημα του Έλληνα πρέπει να είναι η νοοτροπία του. 100%. Είναι δεδομένο λοιπόν αυτό, αλλά είναι και πραγματικότητα τελικά, έτσι. Ναι, όλοι το ξέρουν, κανείς δεν το αλλάζει. Είσαι αρκετά σε αυτό χρόνια σε αυτό το όλο κόλπο και προφανώς το βλέπεις. Εγώ πάντως θα πω, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω ότι. Εντάξει, την ξέρουμε όλη την νοοτροπία του Έλληνα. Okay. Είναι λίγο ατομιστής ο Έλληνας. Είναι πολύ καλός όμως. Έχουμε δει σε άλλα, επειδή είναι sports, είναι e-sports, σε άλλα παιχνίδια όπως είναι το ποδόσφαιρο, που κάποια στιγμή η εθνική, ρε παιδί μου, τα κατάφερε. Βρεθήκαν τα άτομα τα σωστά μαζί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε League of Legends. Αυτό έρχεται μετά από χρόνια όμως. Να απαντήσω εγώ για τον Νίκο. Νομίζω, Πες μου. Θέλει τριβή αυτό. Θέλει χρόνια. Θέλει να γίνει πολύ. Και πάνω απ' όλα θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες για τους πόρους. Για τους χορηγούς, Ναι, γιατί όταν οι πόροι είναι αρκετοί, μπορεί ο άλλος να αφοσιωθεί και να πει τέλος, αυτή είναι η δουλειά μου. Και τώρα, εφόσον είναι η δουλειά μου, θα κάνω και την υποχώρηση, την έξτρα. Ισχύει αυτό. Με τον Έλληνα, βέβαια, υπάρχει και το επίφοβο σημείο ότι μπορεί να επαναπαυτεί. Όπως έχουμε δει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, με μισθούς και τα λοιπά. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Αλλά νομίζω ότι άμα μπορούσε κάποιος να πει σε έναν LOL player της Ελλάδας ότι θα σου παρέχω ό,τι χρειαστείς για να ζήσεις και να κάνεις μόνο αυτό, να αφήσεις οτιδήποτε άλλο εκτός, ίσως ναι, τότε να το βλέπουμε. Να ήταν μια αρχή τουλάχιστον. Αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι θέλει χρόνο. Θέλει κάποιο χρόνο ακόμα. Από το στόμα σου και στον χορηγό και σε αυτόν που πρέπει ταυτή, εμείς το φωνάζουμε συνέχεια ότι πρέπει η σκηνή να σαπορταριστεί.
Έτσι, έτσι. Για πες μου, ωραία, τι... Είμαστε, έχουμε και Μπάμπι. Έχουμε και Μπάμπι. Ναι. Καλά, έχουμε και Μπάμπι. Διπλή φράτζα έχουμε. Θα δούμε λοιπόν και Μπάμπι και Νίκο, δηλαδή Owner for the Win και Oath. Ωραία, τι θα παίξεις. Αυτό, να μάθουμε λίγο τι θα παίξει. Θέλω να προσπαθήσω να παίξω Trundle Support. Δεν είναι κάτι που προτιμάτε συνήθως, αλλά πιστεύω και έχοντας δάσκαλο τον Owner, μου έχει πει ότι είναι πάρα πολύ καλό pick και όντως είναι viable. Okay. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν support από τον Νίκο που είναι και η θέση του και θα μας δώσει tips για τη θέση γενικά του support και για το συγκεκριμένο χαρακτήρα περαιτέρω, έτσι βέβαια. Τώρα το Trundle το σκέφτομαι, γιατί έχουμε ήδη δύο μιλή. Δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει. Μπορώ να πάρω το brand, που γενικά και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό. Κάτσε να το συζητήσεις και λίγο με τον owner εκεί. Πάμε, εντάξει, γενικά εμείς θέλουμε να δούμε ένα support και τύπους πάνω σε αυτό. Δεν μας απασχολεί ποιο θα είναι αυτό, εντάξει. Και το brand είναι πάρα πολύ δυνατό support, τουλάχιστον για solo και μπορείς να παίζεις 1v2 το lane, απίστευτο poke και damage. Ωραία. Θα μας μιλήσει για αυτό λίγο. Ναι. Μια χαρούλα. Φτιάξουμε λίγο runes και masters. Για μιλάει λίγο για αυτά. Πώς το... Ναι. Συνήθως το brand το παίζω με το καινούριο master ή το Thunderlord. Το παίζουν στο 80% των παιχτών αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό master που σου επιτρέπει περνώντας 3 ability στον αντίπαλο να του κάνεις ένα ποσοστό του απίσου σε damage μαζί με ένα flat amount. Γενικά τα gold, λίγο tankiness για να μην πεθαίνεις πολύ και σε γενικές γραμμές να βγάλει και stuns και damage μες στο fight. Ωραία. Να βρούμε και runes. Απή και hybrid. Και μάλλον θα κρατήσω και ignite. Και εγώ πάντα κρατάω ignite. Ναι. Άντρε. Εντάξει, δεν το κρύβω, δεν είμαι LOL player. Το έχω ξαναπεί. Δεν είσαι. Δεν είμαι, όχι. εντάξει, παρακολουθώ τη σκηνή, μου αρέσει γιατί είναι competitive και καλή φάση. Αλλά δεν το έχω λιώσει την game. Δεν έχω κάτι να το παίξω πραγματικά πολύ. Αλλά εντάξει. Μόμπα player είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Και top support του Γιού, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Γιατί πάλι έχουν blitz. Το καραζί μου. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, πες μας. Το blitz σημαίνει όσα hooks φας, πάνω κάτω είναι hook και death. Really? Όταν έχεις squeeze support, ναι, ειδικά άμα είναι και ο jungler εκείνη τη στιγμή, δεν θέλει και πάρα πολύ. Ωραία. Στο πρώτο άντε να χαλάσει flash, μετά για 5 λεπτά για κάθε hook. Είναι θάνατος. Θάνατος. Όχι τώρα δηλαδή, πες μας γενικά πώς το βλέπεις, από τα picks που έχουν γίνει, ναι, έχουμε το τελευταίο pick. Πώς το βλέπεις το match? Και τα δύο team έχουν snowball picks, δηλαδή assassins πάνω κάτω, που όποιος πάρει προβάδισμα απλά θα το snowballάρει και στο υπόλοιπο map. Τώρα εμείς έχουμε full AD damage πέρα από μένα. Και οι άλλοι πάνω κάτω έχουν και αυτοί full AD εκτός από τη LeBlanc. Τώρα είναι αυτό που είπα, snowball. Ποιος θα βγει μπροστά και αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τον jungler. Τι presence θα έχει. Θεωρείς δηλαδή ότι όποιος πάρει το κεφάλι στο παιχνίδι θα snowballάρει μετά πολύ φάση. Εσύ που παίζεις γενικά, σε τι lane είσαι? Bot lane. Bot. Έτοιμοι λοιπόν να μπούμε μέσα στο game. Τα γραφικά πώς τα βλέπεις γενικά του LOL? Για πες μου εσύ. Δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν, ε. Εντάξει, ωραία είναι. Εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι κάποιων χρόνων, έτσι. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχουν το χαβαλό τους τα γραφικά. Ναι, όχι, μπορεί, εμένα μου αρέσουν τα κωμικογραφικά. Είμαι και μπλιζαρδάκια εσύ κι αλλιώς. Απλά εντάξει, τώρα έχει περάσει κάποιο καιρό. Και του Warcraft μου αρέσουν τα γραφικά, ξέρω, αλλά δεν παίζω Warcraft τώρα, ας πούμε. Ναι. Θέλω να αναβάθμιση, λες δηλαδή. Τι ξέρω, ίσως να. Τι λες εσύ, όσο που έχει δει καλά games. Ίσως να θέλουν, αν και η Riot φροντίζει σε κάθε patch να προσθέτει κάτι. Δηλαδή, το περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά από season σε season. Ναι, αυτό μπορείτε να το δείτε και από εικόνες, αλλά. Δεν ξέρω, είναι απλά να σου αρέσει αυτό το είδος γραφικού. Ξέρεις, έχει συνηθίσει το μάτι σου. Άμα είσαι, δηλαδή εγώ είμαι μπλιζαρδάκι ασχολημένος από παλιά, η αισθητική της Blizzard μου κολλάει πολύ εύκολα στο μάτι. Ό,τι παιχνίδι πιάνω της Blizzard μου είναι πολύ πιο εύκολο να το παίξω καταρχήν. Ναι, εντάξει. Δεν το συζητάω. Ξεκινάει το. Για πες μου λίγα πράγματα γι' αυτό γενικά τι γίνεται. Άμα ας πούμε δεν πήρας παίχτης, ξεκινάει το game.
Το game ξεκινάει με μια καθυστέρηση, δηλαδή σου δίνει λίγο χρόνο. Mm-hmm. Άμα δεν κάνεις reconnect, το game ξεκινάει κλασικά και ο παίχτης περιμένει εδώ στη βάση AFK. Mm. Αυτό είναι το μόνο κακό. Κάτι λέγανε ότι θα το αλλάξουν αυτό. Ότι σε περίπτωση AFK και τα λοιπά θα... Εδώ βλέπουμε invade, που είναι κλασικό από team με blitz. Τριάδα, με τα μικρή καλά, είδαμε. Να, τριάδα. Ξεκινήσαμε. Βλέπουμε και τα IPMs εδώ πέρα. Φουστάρω, πάμε, ναι. Κατευθείαν, πάμε. Τους βλέπετε πέρα, βλέπω. Μας βάζει και σηματάκι ο blitz. Και reconnect τον Bobby. Έχουμε και Bobby στο game. Πάμε. Είναι πολύ πιθανό να κάνουν κύκλο και να κάνουν invade από εδώ. Συνήθως κάνουν invade στο σάκο για να του χαλάσουν τα box. Mm-hmm. Να μην έχει αυτό το early jungle. Μάλιστα. Για να τον περιορίσουν λίγο εκεί. Περιμένω να βλέπω εδώ. Λάθος, ο Μπάμπη, λάθος. Ο VGO, ναι. Τι κάνει, κάνει τις προσευγές του λίγο. Είναι φουλ προσευγές. Κοίτα τι έκανε, κοίτα. Smiley face έκανε. Πάμε τα κρυπάκια λοιπόν. Εντάξει, να πούμε ότι έχουμε βάλει τώρα. Φέρουμε το level 1 camp που συνήθως το έχουν κόψει. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο πλέον. Συνήθως βοηθάς jungler. Απλά τώρα επειδή δεν χρειάζεται και πήρα και εγώ όλο το XP, τέλεια. Αυτό είναι το πλάν. Όχι. Ήμουν σίγουρος, δεν είναι αυτό το είπε πλάν. Λίγο, το είπε λίγο λυπημένα. Ναι, ναι. Να το hook που λέγαμε. Εδώ θα φάει το stun ο Draven γιατί δεν ήξερε ότι θα πάω level 2. Ναι, όντως δεν το ξέρω, το περίμενε λίγο, ούτε βρήκε τα XP αυτό. Να πούμε ότι κρύβουμε και λίγο με τις μητσουνάρες μας από το map και αυτά, εντάξει, αλλά εντάξει. Βλέπω, εντάξει. Γενικά πρέπει να πουσάρεις γρήγορα για να πάρεις το level 2 έτσι, ώστε να μπορείς να τρεϊντάρεις. Αυτό διάδοση για τύψη, βλέπουμε πράγμα. Ο Σάκο έχει κάνει invade και μάλλον πέθανε ήδη. Οπ. Αχ, ο Μπάμπης είχα γυαλό ένα hook. Ναι, το είδαμε. Ignite. Εδώ θα πεθάνει, αλλά θα φάω και εγώ τον Draven. Avenged. Εντάξει, one for one. Όπου λέει το Draven. Εδώ πρέπει να το φριζάρω λίγο το lane, για να πάρει τα κρυπάκια και ο Draven να τα χάσει στην ουσία. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Για αυτούς τους δύο που θα πάρει τα περισσότερα. Θα πρέπει να κάνουμε carry. Ο Blitz προσπαθεί να το πουσάρει για να μπει μες στο tower, να σταματήσει το freeze. Δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Ήχο ακούς κάποια στιγμή ακουγόταν εκεί, τώρα δεν ακούγεται. Ναι, έβαλα τώρα. Όχι. Έχεις κόψει ήχο μήπως. Τις παίζει τώρα, κάτσε εδώ, μην πεθάνει όμως. Εντάξει, εντάξει. Θα το πούμε εδώ τώρα. Εδώ Blitz με χούκαρε και έκανε και flash. Κάνουμε και λίγο BM. Έχεις κόψει τον ήχο. Όχι. Όχι. Περίεργο. Δεν έχουμε ήχο. Ναι, δεν έχουμε ήχο, όντως. Και εμείς δεν πρέπει να μπάρει, είχαμε ρωθεί στο game. Ναι, ναι, είχαμε μπει στο game, όντως. Εδώ, καλά είναι ένα site στον... Έχει γίνει τα πολλά IP, έψανα κάποιος το έκανε disable. Περιμένουμε και ένα ποτάκι. Εντάξει, καλά πήγε. Καλά πήγε, γιατί πήρε δύο kills owner, γιατί είναι ψηλό ηλίθιοι άλλοι. Και κανονικό BM. Και λίγο BM, παραδοσιακό LOL BM. Απαλό ήταν για LOL. Απαλό, απαλό. Να πούμε. Επειδή είμαστε τηλεόραση τώρα. Εδώ ο Μπάμπης μάλλον θα πεθάνει. Για να δούμε. Πάει για hook φάση, ε. Ντάσαρε. Υπάρχει συνεννόηση, βλέπουμε όμως. Βεβαίως.
Βάλουμε ένα γορντάκι. Ωραία, τώρα όπως στη φάση που βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε. Τώρα σε αυτή τη φάση περιμένουμε το wave να έρθουμε στο tower για να μην φάμε gang που το έφαγε το top, το gang μας. Mm. Και περιμένουμε να πάρουμε τα creep. Okay. Τώρα το bot lane μπορεί να ραμάρει. Αλλά εδώ έχουν κάνει extend, οπότε κανονικά μπορεί ο jungler μας να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Για να τους γκανκάρετε. Ναι. Είναι και εύκολο με Σάκο. Θα το νιώσει η Άλμο. Είναι top αυτή τη στιγμή με τον άλλο jungler. Καλά είμαστε, νομίζω κέρδιζε το team, μας ολείπαμε. Πού είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, παρόλα αυτά, εντάξει, δηλαδή φάγαμε ένα μικρό disconnect, παρόλα αυτά πανήλθαμε στο game και οι συμπαίκτες το έχουν κρατήσει. Το έχουν κρατήσει καλά. Ούνες, επάλξεις, δυνατός. Το κράτησε για το team. Συμβαίνουν αυτά στα games. Κάθε φορά που παίζεις σου σημαίνει τουλάχιστον μια φορά να συμπαίχτεις ή και ο ίδιος εσύ να πας κανένα disconnect και να... Τώρα μάλλον με περιμένουν εδώ. Το ξέρει. Να την εμπειρία. Το τσακάλι. Να την εμπειρία. Άρα και αυτό είναι μια συμβουλή, ότι δεν πηγαίνουμε στο map τυφλά. Να θυμόμαστε περίπου πού μπορεί να έχουν στις παγίδες και οι αντίπαλοι. Και να είμαστε προσεκτικοί. Το γνωστό και ως face check, το οποίο κάνουν πολλοί και είναι τραγικό. Τώρα μαζεύονται mid, οπότε πρέπει να κάνουμε def αυτό το tower. Ω, χώθηκε εκεί πέρα και πέθανε. Instantly όμως. Εντάξει, ήταν λίγο φιλόδοξο. Να τα έχουμε κι άλλους νεκρούς. Έχουμε άλλον έναν. Τα hooks εδώ που λέγαμε, γράφουμε. Άλλον έναν. Πω. Και έχεις μείνει εκεί με τον owner. Να το hook πάλι. Όπου και το insta το blink. Πω. Αλλά δεν ήταν αρκετό έτσι. Όχι. Με ξέρει που βάζει εδώ. Καλά σίγουρα αυτή η απουσία της του Νίκου τώρα ήταν σημαντική. Εντάξει, όχι, απλά πήγαν ένας-ένας. Ναι, τώρα σας πήγαν ένα-ένα, πραγματικά. Και τελευταίο είναι εσένα. Αυτά συνεχίζεται το death εκεί πέρα. Ναι, τώρα εντάξει, οπωσδήποτε όπως έχουν τα πράγματα, πρώτα μια δυνατή άμυνα χρειάζεται. Μην έχουν πάει Baron, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Ναι, πολύ πιθανό σε αυτό το σημείο τώρα. Αν και ο Σάκο μπορεί να τον κλέψει. Δεν τον έκλεψε. Πήγε όμως. Παρ' όλα αυτά πέθαναν δύο. Να δούμε εδώ. Τουλάχιστον δεν τον έχουν όλοι. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι κάτι που θα ήθελα να πεις, παιδί μου, ότι πρέπει να κάνει κάποιος ιδιαίτερα όταν παίζει. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας θεωρητικά έχει ένα εύκολο lane, είναι πολύ δυνατός από μόνος του, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Έχει απίστευτο poke, μπορείς να τρεντάρεις πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα μπιλντάρεις καθαρά AP tanky και τα υπόλοιπα τα κάνει ο αέρας. Με ένα καλό ulti άμα κάνεις σωστά bounce. Ωραία. Από εκεί πέρα είναι και στα δάχτυλα που λέμε. Πώς θα το παίξεις, εντάξει. Για να δούμε εδώ που έχουμε σύραξη πάλι. Εδώ την πήρα τη Λουμπού. Από τα bounces.
Πού βρισκόμαστε τώρα, για πες. Τώρα περιμένουμε ένα δράκο. Έχουμε ήδη δύο και ο τρίτος είναι σημαντικός γιατί θα μας δώσει movement speed. Okay. Κάτι που το θέλουμε γιατί το αντίπαλο team κυνηγά γενικά αρκετά. Να μας φέρουν και τα hooks. Ναι, και για τα dogs. Οπότε γενικά κάνουμε λίγο stick στα objectives στο map, έτσι, αυτά που πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να κερδίσουμε τις μάχες. Αν και τα pick δεν είναι τόσο για objective, πιο πολύ είναι για ξύλο. Ξυλίκη, ε. Αυτό με το snowball που λέγαμε πάντως δεν έγινε. Είδαμε τη μία ομάδα λίγο μπροστά, μετά την άλλη ομάδα. Ναι. Εντάξει, είχαμε και το disconnect εμείς. Πιστεύω όμως ότι άμα δεν είχε γίνει αυτό το disconnect εκεί, μπορεί να έχει snowballάρει πολύ άγρια φάση. Εδώ τώρα πρέπει να πουσάρει το mid και να έρθει για Drake. Και ένας και ο άλλος. Βάλουμε και όσα word μας επιτρέπουν. Και τώρα αυτό είναι full σημαντικό fight. Εδώ στο δράκο, ε. Αν και δεν νομίζω να. Θα σας πω κάτι, δεν θα έρθουν τώρα λες τι. Ο Wukong είναι top. Κάτι βλέπω εδώ, σε κίνηση στο πάρτι. Πήγαμε και το kill. Εγώ πέθανα, αλλά μάλλον μπορούμε να τους σκοτώσουμε όλους. Για να δούμε, έχει πάνει και εδώ πέρα. Άλλος ο Νάσκα. Επίσης έπρεπε να φλασάρω να μην τον τραπώ. Αν και το δράκο τον πήραμε, αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, το πήραμε τον τρίτο έτσι και υπάρχει τώρα το speed. Πολύ low Draven. Αν και ο Draven έχει ξεφύγει στα item, θα έλεγα. Ο Σάκο εδώ έχει πουσάρει αρκετά καλά. Θα αναγκαστεί κάποιος να κάνει recall. Ίσως προλάβει και το tower. Για να δούμε. Αλλά εντάξει. Το πήρε τελικά. Το πήρε, ε. Το όριξε, ναι. Καλό ήταν. Πήγαμε τώρα για μέσα, λες, δηλαδή. Η προφητεία. Για πάμε να το δούμε το try. Θα το πάρουν και οι άλλοι χαμπάρι, όμως ότι πάμε για γιόλο. Για να δούμε. Τώρα βγαίνει και δράκος και μπάρον, οπότε πρέπει να γορντάρουμε. Είπαμε αυτό το δράκο δεν μπορούμε να τον χάσουμε, έτσι. Μπορούμε, απλά δεν είναι καλό να τον χάσουμε. Οι άλλοι έχουν μόνο έναν, οπότε ο δεύτερος δεν δίνει κάτι ουσιαστικό. Α, απλά ο τέταρτος δικός μας τους απειλεί. Α, ο δικός μας ήταν που είπες. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Αν και μπορούμε να κάνουμε trade, να πάρουμε Baron. Πολύ χρήσιμο item, τα φαντασματάκια και τα face check. Αυτό που λέγαμε και πριν, για το face check. Για να δούμε τώρα όμως εδώ, γιατί υπάρχει σύραξη πάλι εδώ κέντρο. Εδώ Σαούλ, τι ό,τι κάνει. Κάτι θα κάνει. Κάτι έκανε εκεί. Μαζί με το owner. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να κάνω το πανηγύρι που έκανε πριν. Ναι, δεν μπήκε τόσο μέσα. Ήταν ένας για δύο και αυτή τη στιγμή μπορούμε και να πάρουμε inhibitor και το objective. Τι θα διαλέξετε, ποια είναι η σωστή στρατηγική εδώ? Μάλλον inhibitor είναι το πιο ναι. safe. Αν και το team δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Φαίνεται, πάει λίγο πάνω κάτω. Για αρχή θα πάρουμε το δράκο. Τελικά θα πάμε για objective. Τέταρτος δράκος όμως, όπως είπες πριν. Τι δίνει αυτό τώρα? Το τρίτο έχει speed, δίνει move speed. Ναι. Ο τέταρτος δίνει damage, νομίζω, στα κτίρια. Όχι στα minion και στα monster. Ο δεύτερος δίνει damage στα κτίρια. Mm. Και ο πέμπτος τα διπλασιάζει όλα. Όλα, ε. Όλα και κάνει true damage. Οπότε, άμα βγει πέμπτος δράκος, δεν πρέπει να το χάσουν οι αντιπάλοι. Gang on this, potential εδώ πέρα. Τώρα εδώ μπορούμε και Baron, δεν έχουν smite. Πάει η ομάδα εκεί, το νιώθει όλοι. Παρ' όλα αυτά είστε λίγο χαμηλά γενικά, όπως βλέπω. Ναι, απλά έχουμε το smite και μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα εντάξει, αν πάρετε και Baron, ουσιαστικά είναι comeback, καλό. Ε? Τώρα είμαστε αρκετά καλά, νομίζω. Από εκεί που είχαν φτάσει... Εντάξει. Τέρμα. Τέρμα άμεσα. Άντως. Κοντέσταν το game. Σηκώσουμε κι όλο μαζί. Κομμάτια εδώ. Κομμάτια, το ίδιο πράγμα, το μυαλό μου το δουλεύει.
Οπότε σε αυτό το σημείο τώρα πώς το διαχειριζόμαστε? Τώρα πλέον. Επιθετικά. Τώρα θέλει full επίθεση, επειδή έχουμε το buff. Να δώσουμε το buff σε όλα τα lane να πουσάρουμε. Safe πάντα, γιατί έχουν και άλλοι πολύ καλά pickups. Ναι. Στο game είναι η χαρά του Assassin. Βλέπουμε το push. Πήγαν στο top, μπορούμε να πάμε εδώ, mid. Και να πάρουμε και inhibit τώρα. Ο Steve δεν έπεσε για κάποιο λόγο. Πήγαν τρία άτομα και δεν τον έφαγαν. Οπότε αυτό μας δίνει inhibit τώρα. Και δεύτερο, ε. Για να δούμε. Να και το ulti. Το νόμερ. Το έδωσε εκεί, ναι. Τώρα το καλύτερο είναι να πάμε εδώ πέρα, να πάμε για τρίτο inhibitor, όσο αυτοί ασχολούνται με να κάνουν clear αυτό το σημείο. Ναι, yeah. Death. Deep words. Να μην γινόμαστε λοιπόν over aggressive, αν είναι μια καλή συμβουλή. Να ξεκολουθεί η ομάδα όμως, βλέπουμε. Καλό αυτό. Δεν μείνανε. Ο Μπάμπης έχει ξεμείνει. Μόνο ο Μπάμπης. Μάλλον λέγαμε για καλούς παίκτες και ο Μπάμπης πίσω μόνος του. Όχι, εντάξει μια ώρα. Εφόσον έφυγε φίλε, τελείωσε. Το έκανε. Απλά εδώ πρέπει να τον περιμένουμε. Αν και ο GP είναι bot. Έχει τυπεί βέβαια να έρθει σε εμάς. Απλά τώρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ναι, έχονται αντίπαλοι, το βλέπουμε. Πρέπει να προσέξουμε να πουσάρουν τα άλλα lanes που έχουν mega creep. Και όταν αναγκαστούν να κάνουν death εδώ, εμείς να πάρουμε towers. Ωραία. Αυτά είναι λοιπόν που θέλουμε να μάθουμε. Πώς διαχειριζόμαστε μια κατάσταση, έστω και να είναι συμπροστά. Βέβαια, έγινε εδώ πέρα τώρα. Να, ναι. Ένα overextend. Ναι. Για να δούμε στη συνέχεια όμως, γιατί ήρθαν και οι δικοί μας οι άλλοι. Mm-hmm. Τώρα απλά κάψανε cooldowns, χάλασε ο Wukong ulti και οι δικοί μας μπορούν να κάνουν cleanup. Εδώ νομίζω ίσως μπορούμε να λήξουμε το game, ναι. Δεν υπάρχει κανείς να υπερασπιστεί τη βάση τους. Καλά πήγε το λοιπόν. Ναι. Και κάπου το τελειώνει. Τους έδωσες, το έγραψες και όλα, τι έγραψες. Να, GG. GG, ωραία. GG, όπως το... GG, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε μερικές αλλαγές στο παιχνίδι, έτσι, διακυμάνσεις. Αυτά καταφέραμε και με τις κονέκες και τα λοιπά. Για να δούμε, πέφτει τώρα εδώ και η βάση. GG. GG. Νίκο GG. Ή μάλλον GG. Λοιπόν, ωραία. Μπράβο. Θέλω πριν σε διώξουμε και τα λοιπά, στα γρήγορα, γιατί όντως πήρε πάρα πολύ τον King, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά γουστάραμε πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Το είδαμε. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσεις όποιον θες να ευχαριστήσεις. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Logitech, τον main χορηγό μας, που μας καλύπτει πάντα με gear, μεταφορικά και ό,τι άλλο χρειαστούμε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω eFood, Alienware, PV Pro. Ξεχνάω κανέναν. κάτι ξεχνάω νομίζω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλους αυτούς που υποστηρίζουν την ομάδα, τους VG, τους Void Gaming, έτσι. Εμείς να ευχηθούμε την καλύτερη επιτυχία στους Void Gaming και σε εσένα προσωπικά φυσικά. Σίγουρα. Έτσι, ελπίζουμε να πέρασε και εσύ καλά σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα tips και για το γεμάκι που μας έδειξες. Και θα τα πούμε σίγουρα στο μέλλον σε τουρνουά. Αυτά παντού θα είναι το GG εκεί, κάμερα, μικρόφωνο, να δούμε τα αποτελέσματα. Και θα σας ξαναδούμε και εσένα και τον owner και όλη την ομάδα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε από game. Γκέιμαρα ήταν, κερδίσαμε κιόλα. Κερδίσαμε κιόλα και ρόχαμε να κερδίσουμε. Να τρώγαμε λίγο ξύλο. Ναι, εντάξει. Καλό ήταν αυτό για να μην. Έχουμε πει δεν έχει τόση σημασία, ρε παιδί μου, γιατί δείχνουμε το παιχνίδι, αλλά πάντα είναι ωραίο να κερδίζει κιόλα. Σίγουρα και εντάξει, ο Νίκο εδώ πέρα έδειξε και στόχα μεγάλου παίχτη που μπροστά σε κάμερε και αυτά μπορεί να παίζει. Αυτό το έχει αποδείξει στο παρελθόν φυσικά. Τελειώσαμε με game όμω και φεύγουμε από εδώ, πάμε να ενημερωθούμε. Φύγαμε για GG News. Ήρθαμε για τα νέα λοιπόν της εβδομάδας. Και θα πάμε στον κόσμο του Game World, στον οποίο θα μας ξαναγήσει φυσικά η Χριστιανά. Καλησπέρα, Χριστιανά. Γεια χαρά, παιδιά. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ. Street Fighter παίζετε.
Από arcade. Τότε όμως. Από τότε τότε. Τότε. Γιατί τώρα έχουν βγει οι νέοι πρωταθλητές, δεν είστε εσείς ακόμα δυστυχώς. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά εντάξει, δεν έχουμε τι να κάνουμε, παιδιά. Να το δουλέψουμε, να το δουλέψουμε. Αγαπημένο game όμως. Ναι, όντως είναι πολύ δημοφιλές. Βέβαια δεν είναι από τα πιο δημοφιλή sports που υπάρχουν εκεί έξω, καθώς έχει μικρότερη βάση χρηστών. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατό και γενικά γρήγορο, action packed και τα σχετικά. Πριν από μερικές ημέρες έγινε το Capcom Tour, στο οποίο βγήκε νικητής, παγκόσμιος πρωταθλητής, βγήκε ο Καζουνόκο, που βλέπουμε εδώ πέρα και στην είδηση του Gamer.gr. Βλέπετε και τη φωτογραφία του με το κύπελο και το χαίρετε, λέει, έτσι διδάσκουν. Έτσι, ναι, first. First, θα κάνει και το έτσι. Καζουνόκο. Ναι, να πούμε ότι η νίκη του είναι πολύ σημαντική. Παιδιά, μιλάμε για το μεγαλύτερο πρωτάθλημα Street Fighter που υπάρχει. Ήταν για το Super Street Fighter 4. Για το Ultra Street Fighter 4, την τελική έκδοση που έχει βγει, και πήρε 120.000 δολάρια. Καθόλου άσχημο μεροκάμα του. Το έχουμε ξαναπεί ότι τα fighting games είναι για αυτά e-sports, εφόσον διαγωνίζεται ο κόσμος και υπάρχουν χρηματικά έπαθλα, γίνονται τουρνουά, αυτό είναι τα e-sports και φυσικά ανήκουν και αυτά στο δικό μας χώρο. Αυτό ισχύει. Βέβαια τα prize pools είναι πιο μικρά. Για παράδειγμα, εδώ πέρα είχε 250.000 prize pool γενικό και ο νικητής πήρε 120.000, και μετά συγκρίνουμε με Dota, δεν έχει καμία σχέση. Και το νέο Capcom Tour για το 2016 ευτυχώς θα έχει το διπλάσιο prize pool, 500.000 δολάρια. Δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνεται κάτι, γίνεται κάποια πρόοδος. Επενδύει. Και με Mortal Kombat έχουμε δει παρόμοιες κινήσεις. Ναι, γενικά, ναι, φυσικά. Και έχουμε και Έλληνες πρωταθλητές στο Mortal Kombat και στο Injustice. Είχαμε φέρει εδώ Νίβεκ, είχε γίνει χαμούς. Ακριβώς. Λοιπόν, είχα σπάσει τώρα... off camera. Τώρα συνεχίζουμε σε ένα νέο που δεν ξέρω, Στέλιο, πώς θα σου φανεί. Χριστιανά, τι. Τον Flash τον ξέρεις, από το StarCraft. Flash. Ναι. Φυσικά και τον ξέρω. Ξέχνα τον, τον, γιατί αποσύρεται. Λέει, όχι. Ναι, μόλις 20 ετών. Ενός λεπτού σιγή. Ενός λεπτού σιγή. Όπως αποδώσω να το κάνουμε, εντάξει, τελείωσε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά... νομίζω φτάνει. Μίλα μας λίγο, μίλα μας μέχρι να πάω να συγκεντρωθώ να επανέλθω. Ο Flash, ένας πρωταθλητής του StarCraft. Από τα 14-15. Όχι, Χριστιανά, δεν ήταν ένα πρωταθλητή του StarCraft. Δεν ήταν απλά ένα πρωταθλητή του StarCraft. Παιδιά, σε τι ηλικία αποσύρθηκε, κάτσε τώρα γιατί τα έχω χάσει. Στα βαθιά γεράματα, 23. Στα βαθιά γεράματα για το StarCraft, έτσι. Ναι, δεν πιάνουν τα δάχτυλά του πλέον. Όχι, εντάξει, αυτού πιάνουν. Στου κοινού θνητού δεν πιάνουν. Αλλά είπε ότι θέλει να αποσυρθεί γιατί θέλει να ταξιδέψει, να κάνει πράγματα για τον εαυτό του, να ξεκουραστεί, να δει τη στρατιωτική του θητεία. Είπε παρόλα αυτά ότι δεν θα αφήσει το StarCraft. Εντάξει, θα παίζει, απλά όχι σε competitive επίπεδο όπως έπαιζε τόσο καιρό και υπολογίζονται τα κέρδη του πάνω από 400.000 δολάρια. Λίγα είναι. Τι δουλειά έριχνε ο τύπος, δηλαδή ήταν όλη μέρα εκεί για να θέλει να ζήσει τη ζωή του τώρα. Λίγα χρήματα δίνανε στο Flash για αυτό το τεράστιο όνομα που ήταν. Αυτός ο παίκτης μας έχει χαρίσει τόσες στιγμές φοβερές. Και με αυτόν, δεν ξέρω, για μένα κάπως και οι παλιότεροι ανάδες το καταλάβουν αυτό. Κάπως έχουν αρχίσει οι έμπερος, οι τέραν έμπερος έχουν αρχίσει και αφήνουν. Παίρνουν το καράβι και πηγαίνουν σε αλήθεια. Δηλαδή, πραγματικά, μετά από μπόξερ, μετά από μπόμπερ. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολύ, πολύ στενάχρονο, ναι, δεν το συζητώ. Έχουμε και highlight εδώ πέρα από το Game World, του Flash, έτσι, 2009, από ό,τι βλέπω. Για όποιον θέλει να το δει κάποια στιγμή. Τεράστιο παίκτη, πάντως τεράστια καριέρα, αλλά θα μείνω για λίγο σε αυτό που είπες, ότι πραγματικά σε αναλώνει πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι φοβερό το πόσο κόπο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο αφοσιώνονται σε αυτό. Είναι επαγγελματίες αθλητές. Η ζωή τους είναι αυτό. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο και είναι εξαντλητικό. Σίγουρα. Πάντως, μπράβο του που σχεδόν για 8 χρόνια έμεινε στη σκηνή και είναι από τους καλύτερους βασικά στον κόσμο. Αν όχι ο καλύτερος για πάρα πολλούς. Δεν ξέρεις ποιον θεωρείς καλύτερο. Αλλά τώρα φεύγει, αποσύρεται, θα κάνει άλλα πράγματα. Μην το χτυπά συνέχεια. Θα τον ακούω και εγώ να το βάλω την παιδιά μου. Πάμε στο επόμενο. Πάντως, πριν πάμε στο επόμενο, να σου πω ότι μπορεί να γίνει coach. Διαφέρον. Οπότε τουλάχιστον έχει να χαίρεσαι με αυτό. Λογικό. Θα με πάρει μάλλον υπό τη φτερούγα του και θα με εκπαιδεύσει. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Αυτό περίμενα να αποσύρθει. Αυτά είναι σαν αυτά που λέω εγώ γενικά. Για το coach. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Uncharted 4 Thieves End. Παίξαμε στο Gamer.gr την multiplayer beta, την οποία μπορούσαν να την παίξουν λίγα άτομα. Τώρα, τι είδαμε. Είδαμε πώς είναι το multiplayer. Έχει team deathmatch. Δεν είναι σαν το Call of Duty, καμία σχέση. Okay. Πρέπει να διαλέξει αυτός που παίζει έναν χαρακτήρα από τους γνωστούς. Ξεκινάει σιγά σιγά με μερικούς και μετά ξεκλειδώνει τους υπόλοιπους. Εντάξει, νομίζω
λογικό μου φαίνεται. Mm-hmm. Έχει, μπορεί να πάρει XP και να αυξήσει δύο, ας το πούμε, abilities. Το ένα ability είναι το magic. Είναι κάτι σαν καπνός που πνίγει τους άλλους, τέλος πάντων. Πώς ήταν το Lost, ποιος έβλεπε Lost? Και ποιος δεν έβλεπε. Ναι, ποιος δεν ξεκίνησε με Lost. Ποιος δεν ξεκίνησε να βλέπει Lost, μετά σταμάτησε. Να βλέπει σειρές. Και κάπου στη μέση σταμάτησε, στην πρώτη σεζόν. Πάμε παρακάτω. Και το άλλο είναι το Mercenary, το οποίο έχει πιο πολύ να κάνει με combat, με πυροβολισμούς και τα σχετικά. Πώς το είδες εσύ γενικά αυτό, για πες μας. Εντάξει, κοίταξε, μου φάνηκε λίγο κοινότοπο, έχω να πω. Δηλαδή, δύο ομάδες, από πέντε άτομα η κάθε ομάδα, παίζουν ένα deathmatch. Δεν μου φάνηκε κάτι το εξωφρενικό. Βέβαια, να πούμε ότι όταν μιλάμε για Uncharted 4, έχουμε να κάνουμε με ένα καταπληκτικό exclusive, το οποίο έχει τέλεια γραφικά, ωραία πλοκή. Γενικά, εντάξει, τα mechanics του δεν είναι και τόσο ωραία, τουλάχιστον για τα γούστα μου. Παρ' όλα αυτά, είναι μια σειρά που είναι παγκοσμίως γνωστή. Έτσι. Ναι. Έχει κάνει πάτακο το Uncharted. Έχει και φανατικούς οπαδούς, Uncharted. Είναι πολύ σεβαστή σειρά. Οπότε, γενικά, εντάξει, μπορεί ο μέσος Uncharted fan να μην περίμενε το multiplayer. Να θέλει να παίξει το main story. Campaign. Αλλά εντάξει, εφόσον υπάρχει, καλό είναι. Απλώς για μένα θα έπρεπε να κάνουν κάτι πιο ενδιαφέρον, όχι κάτι τόσο κοινότοπο. Αυτό. Okay. Okay. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Να και να είναι λοιπόν για τους πιο λάτρεις, κυρίως κονσολών και τα λοιπά που το παίζουν το Uncharted συνήθως. Να το δούνε λοιπόν, να το δούνε. Να το δούνε, βεβαίως. Πάρα πολύ όμορφα. Εγώ θα σου πω, Χριστιανά, ότι επειδή βλέπω GG, ναι, έπαιξα το mod του Starcraft που λέγαμε. Για πες πώς σου φάνηκε. Ναι, μπράβο, μου λέγες ενδιαφέρον ήταν. Ναι. Πολύ ωραία γραφικά, όντως, πολύ βαρύ όπως είπες. Φυσικά το PC μου το έδειξε η τελεία. Καλά τώρα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, για μένα το gameplay του, το game style του δεν είναι του γούστου μου, να πω την αλήθεια. Γιατί πολύ σπανικός, κάτι σαν αυτό που λέγαμε για το Overwatch. Ναι. Αλλά φαινόταν πολύ ενδιαφέρον για κάποιον που του αρέσει αυτό το είδος. Μάλιστα. Όσοι πάντως ενδιαφέρονται μπορούν να δουν το προηγούμενο επεισόδιο. Μπράβο. Ή να μπουν στο Blizzard Arcade και να το κατεβάσουν. Mm. Απλά θέλει δυνατό PC, όπως είπε και ο Στέλιος. Όντως. Λοιπόν, Χριστιανά, μας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Ενώ ξέρουμε ότι ήσουν λίγο αρρώστη, ήσουν εδώ στρατιώτης για τα νέα, για να ενημερώσει τον κόσμο του GG. Ευχαριστούμε τον Game World, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστιανά. Ευχαριστώ, παιδιά. Στην επόμενη κουβέντα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Και εμείς φεύγουμε όλα νέα και πάμε AFK για cosplay. Cosplay time. Cosplay time ξανά. Επιστρέφουμε σε cosplay. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό ήταν για μένα να ξαναπάμε σε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ένα σημείο της εκπομπής της περσινής σεζόν που μας άρεσε πάρα πολύ γενικά. Το έχουμε ξαναπεί, είμαστε μεγάλοι fans, υποστηρίζουμε τη fast cosplay. Και γι' αυτό φέρνουμε εδώ πέρα και τις καλύτερες και τους καλύτερους cosplayers για να δούμε. Πάμε από κοντά και να μιλήσουμε και να μάθουμε και τα μυστικά. Στην Εύη Εστένσια. Γεια σου, Εύη. Γεια σας. Καλώς ήρθες στο GG, Εύη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ντύθηκες και ήρθες εδώ για μας. Ήταν μια τραγική στιγμή. Τι έγινε. Κάτι αυτό. Λοιπόν, Εύη. Πολύ ωραίο το κουστούμι. Θα πεις να μας πεις γενικά λίγα πράγματα. Ποιος χαρακτήρας είναι? Ο χαρακτήρας μου είναι Mercenary Katarina, mm-hmm, από League of Legends. Δεν είναι το original skin. Το θέμα της εκπομπής. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι το original, είπες, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι το original. Είναι ένα διαφορετικό, γιατί οι περισσότερες κοπέλες που προτιμούν να κάνουν αυτό το cosplay κάνουν το κλασικό. Αλλά αυτό μου άρεσε περισσότερο, γιατί είναι και πιο dark ατμόσφαιρα από ό,τι είναι, έχει συνηθίσει να είναι η Katarina. Μ' άρεσε περισσότερο αυτό. Θυμίζει και λίγο έτσι Blizzard, που έχει πιο dark mood. Mm. Οπότε ήταν καλύτερο. Είσαι Blizzard fan? Ναι. Yeah, έτσι θα είσαι. Είσαι δικιά μας. Με League of Legends, Riot, Cosplay. Εντάξει, όλα τα παιδιά. Όλα τα απλά, μας μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο, πιστεύω καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Ωραία προοπτική αυτή. Άρα. Εντάξει. Ωραία, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο γενικά για το cosplay. Θέλω να μου πεις εσύ πώς ασχολήθηκες με αυτό. Ναι. Και μέχρι τώρα τι έχεις κάνει, πώς το βλέπεις στην Ελλάδα. Θες να ξεκινήσουμε ένα-ένα μάλλον. Ωραία, λοιπόν. Πώς ασχολήθηκες εσύ? Βασικά ξεκίνησα από το γεγονός ότι γνώρισα μια φίλη μου στο σχολείο, η οποία έβλεπε άνιμε. Δεν έπαιζε video games, αλλά έβλεπε άνιμε. Και γινόταν ένα event κάτω στο Σύνταγμα. Οπότε μου είπε, ξέρω εγώ, δει σου κάτι και έλα. Οπότε βρήκα κι εγώ κάτι έτσι που να ψιλοπήγαινε με την κατάσταση. Ήταν ένας χαρακτήρας, ο πρώτος μου ήταν η Μίσα Μάνε από το Death Note. Πολύ καλά, κλασικό, ναι, πολύ κλασικό cosplay. Τέλος πάντων, έβαλα ό,τι να είναι εκεί πέρα.
φύγα. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και το cosplay δεν είναι ανάγκη να είναι πάντα και το πιο επαγγελματικό, έτσι. Εντάξει, είναι ναι. Και η κουλτούρα, η φάση ναι, να περνάμε καλά. Αυτό κυρίως για μένα στην αρχή. Οπότε πήγαμε κάτω Σύνταγμα, ήταν και μια Άρη εκεί πέρα, αυτή με τις ουρές. Πίστευτη κοπέλα. Ήταν και Ασιάτισσα, οπότε όταν την είδα μου. Φοβερό. Πήγαμε, γνωρίσαμε πάρα πολλά παιδιά, μας βγάλαν και φωτογραφίες. Ειδικά για μένα, γενικά που ήμουν λίγο πιο ντροπαλή εκεί πέρα, ήμουν αλήκειο. Άρχισαν να είναι παντού άνθρωποι και να με πλησιάζουν, ήμουν σπάσει. Τελικά όμως για να το συνέχισε το cosplay, σου άρεσε αυτό. Ναι. Μ' άρεσε περισσότερο που βρήκα την κοινότητά μου. Ναι. Όχι τόσο πολύ όσο για την προσοχή. Ποτέ δεν ήθελα προσοχή. Δεν. Κατάλαβα. Θέμα με τον κόσμο. Να πω κιόλας κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε και ενός και το στούντιο. με ενημερώνουν από τον Control ότι οι θεατές ζητάνε να είμαστε όρθιοι γενικά για να βλέπουν όλο το κουστούμι, αλλά να πούμε ότι το κάναμε επίτηδες και καθίσαμε για να μην φαίνεται ότι είναι ψηλότεροι. Γιατί είναι, ισχύει. Γιατί κάναμε κάτι πλάνα και ήταν λίγο πιο. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, το θέμα. Είναι καλό να λέω ότι γενικά αυτή ήταν η πρώτη στολή που έφτιαξα Armor. Δεν είχα ιδέα. Γιατί γενικά πολύ φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε συνειδητοποιείτε ότι αν αυτή ήταν η πρώτη μου στολή, μπορείτε κι εσείς. Ό,τι χρησιμοποίησα βασικά και αυτό, και αυτά εδώ, είναι EVA foam λέγεται. Mm-hmm. Είναι μια μακέτα, πώς το περιγράψω, πώς είναι αυτά τα puzzle που βάζεις κάτω στα δωμάτια του μωρού, για να μην χτυπάει. Τα οποία ενώνονται. Σε αυτό που κάνει δυο από τα καραμπίνες. Αυτό κάνω πολύ. Υπάρχει ειδικά εργαλεία, μπορώ να πω. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι του cosplay. Είναι ένα συγκεκριμένο που λέγεται Dremel. Okay. Που είναι για λιάνσεις. Οκ. Ναι. Go on. Και ένα άλλο που λέγεται Heat Gun. Που έχει, βγάζει αέρα θερμό, αλλά όχι πιστολάκι. Είναι, μπορείς να ψήσεις μπριζόλα πάνω. Heat Gun λοιπόν. Όπως λέγεται. Οπότε με το πρώτο λιένεις δίνει σχήμα. Φεύγουν όλα αυτά τα φαγόσιμα που έχει το ψαλίδι. Και μετά, όταν ζεσταίνεις αυτό το υλικό, ανοίγουν οι πόροι. Οπότε μπορείς να το δώσεις να το κάνεις σε αυτό. Ναι, το λυγίζεις. Ωραία. Και μετά, αυτό που έχω χρησιμοποιήσει για αυτά εδώ, οτιδήποτε λεπτομέρεια έχω κάνει, είναι από πυλό. Α, ναι. Αλλά όχι. Το λάθος που έκανα εγώ ήταν ότι έβαλα αυτό το πυλό, ο οποίος στεγνώνει με τον αέρα. Και το θέμα του είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και σπάει συνέχεια. Mm. Δηλαδή είχα πολύ μεγάλο θέμα, ειδικά στη Comic Dome που γενικά είναι ένας χώρος ο οποίος είσαι έτσι και έβγαινα και έλεγα... Πέφτανε κομμάτια. Πού είναι. Ξέρεις, αυτούς. Ναι, ναι. Οπότε καλό θα είναι αντί να δουλέψετε με air dry, που είναι και με τον αέρα, να πάρετε πολυμερικό. Ο οποίος πολυμερικός πυλός είναι λίγο πιο ακριβούτσικος από τον κανονικό. Αλλά το βάζεις στο φούρνο και μετά δεν σπάει με τίποτα. Βάζει και ένα κουλούρι και ωραία. Βάζει ένα κουλούρι, ναι. Να την ακούσετε λοιπόν. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί μας παίζει λίγο χρόνος. Okay. Δυστυχώς μπορούμε να μιλήσουμε πάρα λίγο, για, ναι, για το τζάκετ λίγο και να ολοκληρώσουμε ναι. Για να μπούμε στα μαχαίρια μετά. Το τζάκετ είναι απλή δερματίνη. Δερματίνη, το οποίο ναι. Έχει κάνει το πατρόν, ας πούμε. Έχω κάνει το πατρόν, ναι, κανονικά. Σωστά είμαι. Ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε νομίζω για να πει τη λέξη πατρόν, αλλά πάμε παρακάτω. Το μετανιώνω. Και μετά ράψιμο, έτσι έχει ραφεί. Με τυραπτομηχανή, γιατί συνήθως αυτό λάθος που έχουν κάνει πάρα πολύ είναι ότι τη δερματίνη και γενικά το δέρμα να αποφεύγεται να το ράβετε. Κάνει τρύπες. Να τα φτιάξουμε αυτό που σου λέγα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είναι σαν το ύφασμα που έχει τα τετραγωνάκια που έχει γενικά ανοίγει. Σωστά, αυτό εδώ πέρα τρυπάει και τρυπάει μόνιμα. Οπότε καλό είναι γενικά να χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία για το... ή στο μηχανή. Γιατί χοντρή βελόνα για στο χέρι δεν παίζει. Αυτό με τη βελόνα ήταν λάθος. Τα... Ναι. Στο είπα. Τα ακούνε τώρα τα γαφάκια και πράσανε τη γιαγιά με την γραμμή. Με τη... τέτοια με τη μηχανή που τους δεν κάλεσαν να μάθουν. Γεια σου μαμά. Αυτό... Να το πω και εγώ και η δικιά μου έκανε τέτοια. Αυτό μπράβο, εδώ μαμά. Το πήρα από το event το, το τελικό του LOL. Mm. Και ήταν μέσα στα τέτοια, ήταν μέσα σε κάτι δωράκι που μας έδιναν. Α, ωραία. Οπότε ήταν να πάω στο AthensCon και το βλέπω και κάνω. Ωραία, ήρθε η εικόνα. Ωραία. Πάμε και στα όπλα. Πάμε στα όπλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Το, αυτό εδώ πέρα. Που είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι μακέτα. Την οποία την έχω καλύψει. Την έχω κάνει. Είναι δύο μακέτες. Τις έχω κάνει σάντουιτς. Αχα. Και τις μακέτα έχω... είναι αυτό που μας έλεγε πριν το υλικό που συζητάγαμε.
Όχι, όχι. Φέλα, αυτό είναι. Σου που μιλες πολλά, λέγε ναι, ρε παιδί. Δεν το παίξω δράμα, λέγε. Αυτό είναι η VFOM. Είναι αυτό. Μπράβο. Εδώ. Okay, να αυτό εδώ είναι μακετόχαρτο. Okay. Η μακετόχαρτο είναι κάτι που μπορεί να το βρει παντού σε όλα τα βιβλιοπολία. Mm-hmm. Και γύρω-γύρω το έχω καλύψει με δερματίνη. Mm. Το έχω τυλίξει γύρω-γύρω. Και αυτό εδώ πέρα είναι πυλός. Ποιο είναι πυλός? Αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι πυλός. Αυτό το κομμάτι είναι πυλός. Και το άλλο είναι. Και το άλλο είναι η περισσότερη δουλειά που μου πήρε. Αφρολέξ, είναι ένα συγκεκριμένο. Το μπλε. Το μπλε, ξέρω. Ξέρω γιατί είσαι τεράστιο παίκτη. Τεράστιο παίκτη. Είμαι λόγω μοντελισμού. Ναι, ναι, ναι. Και στο μοντελισμού μπλε. Inspection. Inspection. Το μαχαίρι. Να το δούμε, να το δούμε. Μαχαίρι εδώ. Φέρτο. Inspection. Το άλλο και το άλλο. Έχω να σηκωθώ σιγά σιγά. Πάρε. Να κάνουμε inspect. Συνέχισε να μιλά. Αυτό που έκανα τότε πήρα μια πλακέτα από DAO. Που είναι αυτό το μπλε, το φελιζόλ. Και το οποίο είναι πιο χοντρό από το συνηθισμένο φελιζόλ, γιατί μπορεί να πατήσει και πάνω του. Mm-hmm. Ωραία. Το έκοψα στη διάμετρο αυτή που ήταν. Μπορώ να πω ότι υπήρχε αίμα σε αυτό. Το κακό είναι ότι αυτό για να το κόψεις... Θα πίσω σιγά σιγά. Έχει πιει αίμα. Έλα, πάμε. Πρέσιδος. Ωραία, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο υλικό είναι πάρα πολύ σκληρό. Mm-hmm. Οπότε κάθε φορά που κόβω, μπορεί να κόβω έτσι και να παίρνει όλο μου το χέρι. Mm-hmm. Κάποιοι προτιμούν ύφασμα και κάποιοι προτιμούν άρμορ, αυτό που έλεγε. Ναι. Ναι. Οι κριτές τι προτιμούν? Οι κριτές. Κοίταξε να δεις. Γιατί έχω ακούσει διφορούμενα πράγματα. Εξωτερικό μου λέγανε ότι προτιμάνε πάρα πολύ ράψιμο και ύφασμα για να δείξει δουλειά με ράψιμο και τέτοια. Ελλάδα, λέει, έχω ακούσει ότι προτιμάνε armor. Για πες μας τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένα κακό γενικά με την κριτική. Μερικές φορές οι κριτές διαλέγουν υποκειμενικά. Δηλαδή αυτό που τους αρέσει αυτούς. Το κακό είναι ότι γενικά εγώ πιστεύω ότι και το armor και το υφασμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις κάποιον ο οποίος δουλεύει χρόνια να κάνει την ίδια δουλειά με κάποιον που ο οποίος ξεκίνησε τώρα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι armor αυτό. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Για κάποιον ο οποίος δουλεύει σε θέμα cosplay 9 χρόνια, 15, αυτό εδώ πέρα του φαίνεται κατασκευή παιδιού. Και έχω δει, υπάρχουν πάρα πολλά υλικά. Ο καθένας εργάζεται με διαφορετικά υλικά και τον καθένα σε άλλον είναι πιο εύκολο και σε άλλον πιο δύσκολο. Αλλά δεν υπάρχει αυτό ότι είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο το ύφασμα ή το armor. Και τα δύο έχουν τις δυσκολίες τους. Για άλλους θα το κάνουν κάτι πιο εύκολα από την πρώτη στιγμή, για άλλους θα πάρει περισσότερο χρόνο. Οπότε γενικά είμαι υπέρ του ότι και τα δύο έχουν. Okay. Είναι και τα δύο, γιατί δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, να τα συγκρίνεις. Με κάλυψες. Και εγώ κάποια τέτοια άποψη είμαι, αλλά εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι κοσπλέρ αυτή τη στιγμή. Θα έκανα αυτή την ερώτηση και θα έκανα αυτή την ερώτηση, ότι η μεγάλη ερώτηση προκύπτει από όλα αυτά είναι πόσο θα ασχοληθεί ο Καραμπίνης με το cosplay και πώς έχει ξεκινήσει. Το σπαμάνε τώρα... συνέχεια. Ναι, και τώρα πετάς και αυτή την ατάκα. Ακόμα δεν έχω ασχοληθεί. Γενικά. Γενικά. Καλό είναι να μας ανοιχτεί η ζωή. Προσπαθώ να γλιτώσω την ανθρωπότητα από ατελείωτο πόνο που μπορεί να βιώσει. Πάμε, μας πιέζει ο χρόνος. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να γελάμε και να λέμε τέτοια πράγματα. Μάθαμε πολλά. Σήμερα μου άρεσε πολύ που τα είπαμε όλα αυτά. Θα σε ακολουθήσουμε εμείς με την κάμερα του GG παντού και όπου πηγαίνετε. Μπορούν να σε βρουν, πες μας μια. Ναι, ναι, πες μας. Ωραία. Μπορείτε να με βρείτε σε Facebook που με λένε Evian Stasia. Είναι η επίσημη σελίδα μου. Έχω το ίδιο όνομα Evian Stasia στο Instagram. Και τώρα σε λίγο καιρό θα ξεκινήσω και κανάλι στο YouTube. Το οποίο γενικά θα έχει μακιγιάζ σχετικά με παίχτες. Body paint, special effect. Okay. Ωραία. Πολύ ωραία. Εκπαιδευτικό λοιπόν να βλέπει ο κόσμος να μαθαίνει. Σούπερ, αυτό θέλουμε. Καλή επιτυχία κιόλας. Να προωθούμε αυτές τις προσπάθειες για να μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να μαθαίνουν και να υπάρχει ενδιαφέρον για το όλο θέμα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Πάμε λίγο γρήγορα εμείς, θα φύγουμε λίγο από την ίδια εδώ πέρα και να πούμε μερικά πράγματα τα οποία θέλουμε. Βέβαια. Έχουμε δύο ειβεντάκια. Όσο εγώ θα λέω για το ένα event. Θέλω εσύ να δούμε εδώ να ανοίξουμε λίγο το λαπτοπάκι και τα λοιπά, να δούμε το event το δεύτερο, να δούμε μερικά πράγματα. Εντάξει. Βεβαίως. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο event που θέλω να πω εγώ είναι οι φίλοι μας. Τους είχαμε δει πέρσι. Retrocomputers.gr έχουν ένα event μόνο για retrocomputers, μόνο δικό τους, ενώ τους έχουμε δει σε πάρα πολλά άλλα events. Τώρα θα τους δούμε μόνοι τους. 19-20 Δεκεμβρίου θα προσπαθήσει το GG να είναι εκεί.
να πάτε, θα παίζει full κονσόλα, παλιός υπολογιστής, τα πάντα κτλ. Ελπίζω να σας δούμε εκεί, θα είναι πολύ δυνατό το event. Την αγάπη μας τα παιδιά από το Computers. Σούπερ τα παιδιά από το Computers, πολύ καλή φίλη και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Θα πάμε εμείς μια βόλτα σίγουρα, δεν ξέρω αν θα πάμε με κάμερες και τέτοια. Εγώ θα πάω, θα τους ψήσω να κάνουμε κάποιο τουρνουά Super Mario Kart. Όποιος ενδιαφέρεται να μου μιλήσει inbox, να το στήσουμε, σας τσακίζω όλους εύκολα. Και πάμε στο επόμενο θεματάκι. Ωραία, το επόμενο είναι θα μιλήσουμε λίγο για τους Elysium, που τους αγαπάμε πάρα πολύ. Δώσε αγαπημένη Elysium, λοιπόν. Δώσε λίγο αγάπη στα παιδιά. Love στον Αριάγαν, τον Πρόμου, τον Γιαννάκο. Η Elysium είναι φυσικά team ελληνικό, το οποίο έχει κάνει branch out εκτός από Hearthstone που τους γνώρισα εγώ τουλάχιστον στην αρχή, σε LOL, σε Counter Strike, σε Dota. Τα παιδιά ασχολούνται με τα πάντα και βοηθάνε τους Έλληνες παίχτες να κάνουν προσπάθειες καλές. Ωραία, κάνουν ένα τουρνουά. Και κάνουν ένα τουρνουά. Ναι, κάνουν ένα τουρνουά League of Legends. Τώρα να δούμε απλά τα στοιχεία γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα τα βρούμε εδώ. Πάμε στη σελίδα τους. Λοιπόν, τουρνουά League of Legends, το οποίο ξεκινήσει, γίνονται προκριματικά. Αν θυμάμαι καλά, τώρα θα τα δούμε και κανονικά. Πολλά προκριματικά, 4 online προκριματικά. Ένα LAN προκριματικό το οποίο θα γίνει στα άτυπα του Πειραιά, το οποίο είναι το σπίτι του, το έχουν διαφημίσει πάρα πολλές φορές. Στα άτυπα του Πειραιά εκεί πέρα, τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα έχουν γίνει ήδη κάποια προκριματικά. Το LAN το προλαβαίνετε και κάποια online τα προλαβαίνετε. Όλα είναι μέσα στο Δεκέμβριο τέλος πάντων. Όλα είναι μέσα στο Δεκέμβριο και ο τελικός είναι 30 Δεκεμβρίου. Θα γίνει νομίζω LAN στο άτυπα του Πειραιά κτλ. Προλαβαίνετε μέχρι και μία ώρα πριν. Να γραφτείτε. ElysiumGaming.org για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για άλλο ένα μεγάλο τουρνουά League of Legends. Τα παιδιά. Εννοείται ότι σαπορτάρουμε και προωθούμε τέτοιες προσπάθειες. Αυτό είναι το νόημα των eSports. Να υπάρχουν διαγωνισμοί για να διαγωνίζονται οι παίχτες και να προχωράει η φάση. Να πούμε ότι είναι και Cooler Master και τα λοιπά. Έχουν εκεί κάποιους χορηγούς τα παιδιά. Ναι, μπράβο, ναι. Και το Game Space. Αγάπη και εκεί πέρα. Αγάπη πολύ. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε. Κλείσαμε για πιστεύω σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή θα πάει μια μισή ώρα πραγματικά. Είχαμε πάρα πολλά θέματα και γουστάραμε όμως με όλα. Εκεί κλείνουμε, πάμε. Ήρθε η ώρα. Gamers. Represent. Keep on gaming.